Στη ξεφλουδισμένη νύχτα κρυβόταν μια άλλη νύχτα μέσα στο κρεμμύδι της. Ίσως επειδή η γη είχε σταματήσει για λόγους δικούς της να περιστρέφεται, χωρίς να λαδώνεται πια ο άξονας της, ακουγόταν ένας ήχος σαν ατμομηχανή πολυβάγωνο τρένο που πλησιάζει και απομακρύνεται, σαν σφύριγμα της χύτρας του ατμού, σαν ένα παιδί που παίζει με τη σφυρίχτρα του, σαν ένα εργοστάσιο, μπορεί εν τούτης, ήταν ήχος απροσδιόριστος και γι' αυτό εξωφρενικός, απόκοσμος. Και τότε κατάλαβα πως έπρεπε να ετοιμαστώ να αντιμετωπίσω το φίδι που έζωνε την πλάση, σαν παράλληλος, ως σαν σημερινός. Όλη μου η ζωή είχε ρυθμιστεί γι' αυτό, και τα μεγάλα ταξίδια μου, και οι κοντινές εκδρομές μου, και τα θρανία με τις ζωγραφιές μου, οι έρωτες με τα τεράστια αμυγδαλωτά μάτια και τα χέρια μου καριοθράφστες και τα χείλη μου πάνω σε άλλα χείλη που ρούφαγαν τα πόσιμα σάλια. Είχαν ένα σκοπό που για τον καθένα δεν είναι ο ίδιος. Τα πιο απλά πράγματα, τα χτενίσματα των μαλλιών και η καταμέτρηση των τριχών κάθε πρωί πάνω στα μαξιλάρια, η ρήψη των καρικευμάτων πάνω στα φαγητά και η μικροποσότητα της ρίγανης, η αντικαρκινική, πάνω στα κρέατα που γύριζαν οι σούβλες και τα δασόδη βουνά πάνω στα οποία έστεινα τις σούβλες. Όλα εξυπηρετούσα ένα κρυμμένο σκοπό. Αλλά ό,τι κρύβεται στο τέλος ξεμητά και τότε εμφανίστηκε το φίδι με όλους τους θορύβους να το συνοδεύουν. Ήταν η εποχή που κροτούσαν οι βλεφαρίδες όταν έπεφταν και τα πουλιά φοβισμένα ύπταντο όταν αποτρίχωναν τα ρουθούνια και οι γυπαετοί έμπαιναν ανάμεσα και καθάριζαν τα κουφάρια των σάρκινων τροφών από τα δόντια. Ήρθε το φίδι και δεν ήταν η φωτοτυπία του ούτε η ρεπλικά του, κι ήταν το στόμα του όταν το άνοιγε ο καταπέλτης του πλοίου παντόφλα. Φορτηγά, αυτοκίνητα, άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν, κι ήταν η ορθοστασία του ένας ουρανοξύστης και ο φόβος ένας φρικτός μες στον πολιτισμό και συνεχής αντίλαλος. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Μιλώντας για διακειμενικότητα προηγουμένως και για διαμεσολαβημένη διακειμενικότητα, ειδού έναν καλύτερο παράδειγμα σε αυτό το ποίημα μιας πολύ διαμεσολαβημένης διακειμενικότητας, ξεκινώντας από τον απόκοσμο ήχο της φεγγαροκυντημένης αντιστραμμένο, φτάνοντας μέχρι τα κριτικά τραγούδια.